Λοιπόν, Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα καλή κύριε Μιχαήλ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Αν και επιστρέφει ο εργολάβος, προφανώς σίγουρα έχει ζητήσει η αποκεντρωμένη δύναμη αστυνομική ίσως μεγαλύτερη. Άρα θα έχουμε ένα μάτς πάλι. Τι θα κάνουμε? Ευελπιστούμε να μην έχουμε να έχουμε όπως την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, ξέρουμε, εσείς είχατε τις πληροφορίες αυτές που είχαμε κι εμείς. Θα έρθει μέχρι την Πέμπτη, μέχρι το τέλος του μήνα. Ναι. Κάποια από αυτές τις μέρες. Ελπίζω να έχουμε την ενημέρωση. Απλά πρέπει να έρθει, γιατί γνωρίζει η σύμβαση. Ναι. Δεν είναι βέβαια σε διάθεση, από όσο γνωρίζουμε, να έρθει σε αντιπαράθεση με τον κόσμο ή να. Δηλαδή για το Θεαθήνα, α πούμε, θα έρθει. Τι θα έρθει να κάνει, βόλτα? Αναλόγως τον κόσμο που θα μαζευτεί. Αυτό ήθελα. Εκεί θέλω να. Θα πάει ο πρόεδρος, θα κατεβεί ο δήμαρχος και θα τα λύσουν όλα. Καταρχήν να πω κάτι, πρόεδρε. Βλέπουμε τόση υποστήριξη και από την εστίαση Γκρίς και από άλλα μέρη, από όλη την Ελλάδα σχεδόν, για αυτό το θέμα. Να μην πέσουν υπέργολες, να δουλέψει ο κόσμος κλπ. Και εμείς αυτό το εξάμηνο να προσπαθήσουμε να δούμε πώς να το πάρουμε λίγο αλλιώς αυτό το θέμα. Δηλαδή ήρθε ο καιρός να διεκδικήσουμε άλλα πράγματα για την Ιερά Πέτρα, όχι αυτό το εξάμηνο. Τέλος πάντων, αυτό το δούμε μετά την ιστορία αυτή. Εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί το διαχειριζόμαστε εδώ και υπάρχει μια εσωστρέφεια? Γιατί δεν φεύγουμε να πάμε στο Χατζηδάκι, ας πούμε? Δεν έχει ραντεβού? Σήμερα έχει ραντεβού ο κύριος Πλακητάκης με το Χατζηδάκι. Ναι. Οπότε το βράδυ, αύριο το πρωί, θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα. Ναι. Αλλά είναι σήμερα η συνάντηση. Δεν θα έπρεπε να είχε πάει και ο δήμαρχος, λέγω τώρα, να φύγει από εδώ και να πάει κατευθείαν αυτό εκεί? Όχι, η ερώτηση είναι ρητορική τώρα, αλλά από τη στιγμή που. Της πίτας των αγροτών έμεινα κάτω, έκανα την συνάντηση με τον κύριο Πλακιωτάκη, με την Κατερίνα της Πυριδάκη. Ναι, ήταν εδώ στην πίτα ο κύριος Πλακιωτάκης, θα σας είπε κάτι, ας πούμε, ή μόνο αυτό ξέρουμε ότι θα συναντηθεί με τον Χατζηδάκη? Υπάρχουν οι επαφές. Ναι. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Εμείς πάντως ξέραμε ότι θα έρθει Σαββατοκύριακο ο κύριος Πλακιωτάκης, τα λέω έτσι ανοιχτά, και ότι θα έχει να πει κάτι στους καταστηματάρχες. Τελικώς είπε αυτό, ότι θα έχω ραντεβού τη Δευτέρα, την Τρίτη. Κοίτα ότι το κλίμα είναι πιο θετικό από τις προηγούμενες μέρες, που ήταν πολύ πιο δύσκολα. Εσείς θα κοιμάστε με το θετικό κλίμα, πρόεδρε μου. Φαίνεται, όχι εσάς προσωπικά, έτσι το λέω γενικά. Δηλαδή, σαν πόλη, είμαστε τόσο ανεκτικοί στην κάθε βλακεία. Ειλικρινά μιλάω τώρα. Είμαστε απαράδεκτοι. Να μην ακούνε τον κάθε ένα που τους λέει κάτι. Είτε οτιδήποτε έχει, οποιαδήποτε θέση έχει εδώ στην Ιερά Πέτρα, είτε είναι απλός πολίτης, οτιδήποτε, να ακούνε μόνο συγκεκριμένες προτάσεις και κυρίως γραπτές. Το να πάω εγώ και να πω ότι δεν θα έρθει κανένας. Ναι, κάντε μου γραφτό. Έχετε απόλυτο δίκιο εκεί, γιατί και εμείς παρασυρθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Από το πρωί μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ, με παίρνει τηλέφωνα και ο καθένας δει το μακρύ και το κοντό, γιατί το είπε κάποιος ο οποίος τελικά μόνο κακό κάνει. Ναι. Πρέπει να, οτιδήποτε είναι, να το λέμε, να υπάρχει σε γραπτό. Ναι. Εμείς κυνηγάμε τη μεριά μας και τη χρηματοδότηση. Δεν μένουμε μόνο ότι δεν θέλουμε να πέσουν τώρα. Λοιπόν, πρόεδρε, θεωρώ πολύ καλό αυτό που λέει ο Σύλλογος Μηχανικών. Να κάνουμε μία συνάντηση όλοι μαζί και να δούμε τα δεδομένα, τι λέει η νομοθεσία, τι θα αλλάξει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που αλλάζει σε λίγες μέρες ο νόμος του για τον γυαλό και τι θα γίνει εκεί. Το σωματείο, Μαρία, τον έχουμε διαβάσει. Εμείς στην εστία συγκρίση και τις ΠΟΕΣΕ είχαμε άτομο μέσα στη Βουλή και επισυνάνε κάποια στιγμή που θέλουν αλλαγή. Γενικά συμμετέχουμε σε αυτά. Είμαστε μπροστά, αλλά μην το παίρνετε προσωπικά τώρα αυτό που λέω, έτσι. Απλά σαν πόλη θα πρέπει να δούμε τι θέλουμε. Το να κάνουμε τώρα συνάντηση για τον γυαλό, όταν οι μπουλντόζες είναι στο πρώτο. Όχι, όχι, συμφωνώ μαζί σας. Ναι. Να τελειώσει. Μα όχι, είναι ξεκάθαρη. Είναι ξεκάθαρη η θέση μας και εμάς εδώ, σαν γεραπετρίτες, και εγώ και ο Βαγγέλης από εδώ, που λέμε ότι να τελειώνει το θέμα με τις κατεδαφείς και θα έχουμε ένα εξάμηνο μπροστά μας. Πολύ λιγότερο βέβαια από το εξάμεινο, λέω τώρα, ότι αφού θα πάρουμε αυτή την παράταση, και να δούμε σαν πόλη τι θέλουμε, να αποφασίσουμε τι θέλουμε και να το διεκδικήσουμε. Σε όλα αυτά αυτό. Θεωρώ πως και εσείς δεν διαφωνείτε σε αυτό που λέω τώρα. Όχι.
Όχι, καθόλου. Γιατί αλλάζουν τα δεδομένα, δηλαδή δεν θα είναι τα ίδια μετά. Να πούμε ότι είμαστε στο όχι, ούτε στο και πέντε. Ναι, αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε μια λύση άμεσα. Όλες οι λύσεις πρέπει να δοθούν. Καταρχήν είναι για το θέμα της εφαρμογής πρωτοκόλλου κατεδάφισης. Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι σε αυτό, αλλά και ταυτόχρονα εκτός από τις χρηματοδοτήσεις, τη χρηματοδότηση αυτή, την οποία παράλληλα από ό,τι μας είπατε ουσιαστικά την κυνηγάτε, είναι και το θέμα του να ξεκινήσουν σιγά σιγά και κάποιες έστω διερευνητικές κουβέντες για το ποιο θα είναι το καθεστώς μετά και πού θα δίνει λογαριασμό, γιατί αλλάζει τελείως το καθεστώς και ιδιοκτησίας και χειρισμού όλου του Αιγαίου χώρου. Έτσι, ναι. Να ξέρετε ότι ο νόμος ξανάλλαξε επί ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλλάζει τώρα. Γενικά κάθε κυβέρνηση έχει ένα δικό της νόμο. Ναι, οπότε συμφωνούμε. Απλά θα πρέπει πριν περάσει ο νέος νόμος να τον δούμε, δηλαδή να δούμε είναι τι προβλέπει. Ναι, αυτό τώρα λέω. Και τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για να περάσει μέσα στο νόμο, να πιέσουμε δηλαδή κάποια πράγματα εδώ, δικά μας, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι είναι εφικτό, μας τα πούνε οι ειδικοί αυτά. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή. Για να πιέσει τώρα η αποκεντρωμένη και κατεδαφής το άμεσα, ναι. Που τη δουλειά που την έχει αναλάβει, πρέπει να τελειώσει η εργολαβία. Ναι. Οπότε σου λέει δεν θα πάει στον επόμενο νόμο, γιατί στον επόμενο νόμο είστε και κατεδαφής μετά το 2021. Ναι. Να πούμε στον κόσμο βέβαια ότι το να πάμε η κατεδαφής συγγνώμη, μετά την Ιερά Πέτρα είναι δύο στον Περιστερά και πάει στο Μύρτος. Ναι. Δηλαδή ότι κάτι θα καταδαφιστεί. Δύο στον Περιστερά είναι ποιες στον Περιστερά. Δύο νομίζω πέβολες. Κάτι γράφει, υπάρχει ένα σπίτια. Σπίτια. Και ένα κάτι σε ξενοδοχείο, νομίζω είναι. Α. Στις Καθαράδες. Και μετά πάει Μύρτος. Και μετά πάει Μύρτος. Αλλά καταλαβαίνετε ότι το να περιμένουμε τελευταία στιγμή να κάνουμε κάτι σαν πόλη. Όχι, μα γι' αυτό λέω, γιατί γιατί Μαρία, στο Μύρτος, πριν δύο χρόνια, στον COVID, τους είχα πει ότι έχουν πρόβλημα τις υπέρκολες. Δεν ενδιαφέρει και κανένας. Και πού είμαστε τώρα, με την πολιτόδραση στο Μύρτος. Στον πρώτο COVID λέγαμε, ελάτε να τα καταδαφίσουμε τώρα που το έκανε και το Πασαλιμάνι, και δεν ήθελε κανένας. Πού είμαστε τώρα, ούτε χρηματοδότηση δεν έχουμε τίποτα. Και με ανοιχτά τα μαγαζιά να δουλεύουν. Δηλαδή, πάντα προσπαθούμε να τα κάνουμε στο και πέντε και στο τέταρτο. Όταν κάποιοι φώναζαν για το νησί, προστατεύσε το, σφύριζαν αδιάφορα. Ήρθε ο Χατζηδάκης και τι έγινε. Ναι, μα αυτό το ίδιο πράγμα λέμε, ότι έχουμε ευθύνη δική μας. Έχουμε μεγάλη ευθύνη, μεγάλες ευθύνες. Τώρα λοιπόν, τώρα μην τα αφήσουμε πάλι έτσι να είναι ξεφραγό αμπέλι. Θα πρέπει να το δέσουμε αυτό το θέμα. Μα γι' αυτό εμείς και τα σωματείο, εκτός από την αναστολή της κατεδάφισης μέχρι να δούμε να βγει αυτή τη σεζόν, λόγω της ιδιαιτερότητας ότι σε ένα μήνα ανοίγει η σεζόν και δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα, ότι πρέπει να βρούμε μέχρι τον Νοέμβριο και τη χρηματοδότηση. Γιατί θα φτάσουμε, αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση τον Νοέμβριο πάλι, και θα είμαστε στο ίδιο σημείο με τώρα. Τέλος πάντων, ας το δούμε σοβαρά το θέμα, αλλά πρέπει να σταματήσει πρώτα να πάρουμε αυτό το εξάμηνο. Μέσα στη διαβούλευση λοιπόν που είναι για τον Αιγιαλό τώρα, μήπως μπορούμε να πούμε συγκεκριμένες προτάσεις στον κύριο Χατζηδάκη, έτσι, και να μπουν σε αυτό το νομοσχέδιο. Ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό θα έχει δύο άξονες, θα έχει το Υπουργείο Οικονομικών και θα έχει και το ΕΤΑΒ. Είναι δύο άξονες οι οποίοι, όπως ξέρουμε, το ΕΤΑΒ δεν είναι κάτι το οποίο είναι αυτόνομο. Ουσιαστικά περιέρχεται μέσα ουσιαστικά στην διαδικασία της λογικής του να μπορούν να αξιοποιήσουν κατά το δοκούν στο υπερταμείο τα ακίνητα. Καταλαβαίνετε, μπλέκουμε σε ένα πολύ μεγαλύτερο και δυσκολότερο διάδρομο. Βέβαια, και να πούμε ότι παιδί δεν το έχουν διαβάσει πολύ το νομοσχέδιο. Στην αρχή το νομοσχέδιο, τώρα περιμένουμε να τα αλλάξουμε, έχουμε ζητήσει και μάλλον θα κερδίσουμε δύο μέτρα. Από τη γραμμή του Αιγιαλού θέλαν έξι μέτρα για να βάλει το πρώτο πυρολοκάθισμα. Υπάρχουν ανά την Ελλάδα πάρα πολλές παραλίες, οι οποίες έχουν ένα μικρό κομμάτι που είναι από το πρώτο σπίτι μέχρι την παραλία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσε κανείς να νοικιάσει το χώρο για να βάλει ο πυροκαθίσματα. Ένα τρανό παράδειγμα είναι μπροστά από το Βουακίκι,
που υπάρχει σύμβαση, υπάρχει, το νοικιάζει από την χρηματική υπηρεσία, αλλά με τον νέο νόμο δεν θα μπορεί. Ναι. Δηλαδή ναι. Θα χάσει μια σειρά ομπρέλες, τις κάτω-κάτω. Πιστεύουμε να τα αλλάξουμε, έχουμε τις αλλάξεις, να το πάμε από τα 6, το πάμε στα 4 μέτρα, ώστε να ήταν στα 3 να φανταστείτε τα παλαιότερα χρόνια. Τώρα το κάνουμε στα 6. Ναι, αλλά και πάλι αυτό στο νομοσχέδιο, κατά κάποιο τρόπο η εκμετάλλευση Αιγιαλού και γενικότερα η ενοικίαση, παροχώρηση ή πώληση χώρων Αιγιαλού αλλάζει και αυτό. Από ό,τι τουλάχιστον. Και να πούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια τι γινόταν, ότι νοικίαζε σε ένα κομμάτι Αιγιαλού και κάποιοι νομίζω ότι νοικίαζαν όλη την πολιτική. Και βάζαν από το 50 μπρέλες, κάνανε 100. Αυτό θέλει να σταματήσει το Υπουργείο, βέβαια με λάθος τρόπο. Αντί να έχει κάποιον μηχανισμό να ελέγχει αυτό το πράγμα, δυστυχώς το κάνει με τον νόμο και με άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει, δηλαδή υπάρχει κάποιος έλεγχος σε αυτόν που θέλει να παρανομήσει και ουσιαστικά την πατάνε όλοι. Και σωστοί και αυτοί που, παρανομούσαν. Αυτό ζητάμε να αλλάξει, γιατί δεν υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί, γιατί αν θυμάστε παλιά, τις ομπρέλες πήγαινε το λιμενικό, μετά πήγαινε η δημοτική αστυνομία και συνεχώς αλλάζουν αυτά. Ενώ ότι δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με τους μηχανισμούς που ελέγχουν, το κάνανε έτσι. Και θα ελέγχουν, λέει, με ντρόν και με διάφορες άλλες. Ναι, απλά υπό την ομπρέλα του Υπουργείου Οικονομικών και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην παρούσα φάση με τον κύριο Χατζηδάκη, πάντως από το Υπουργείο Οικονομικών, το εργαλείο ελέγχου ουσιαστικά και διαχείρισης θα είναι η ΕΤΑΔ, η οποία, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι 100% θυγατρική του υπερταμείου. Βέβαια, ναι. Οπότε να κάτσουμε να τα δούμε εκεί με ειδικούς τα θέματα, σαν ιεράπετρα, και να δούμε τι θέλουμε, να αποφασίσουμε τι θέλει η πόλη και να το διεκδικήσει η πόλη όλοι μαζί. Να το διεκδικήσουμε όλοι μαζί αυτό που θέλουμε για την πόλη μας. Αυτό, μετά βέβαια, τώρα. Μετά βέβαια, θα δούμε τα ναι. Αλλά πάντως κρατάμε αυτό, ότι δεν τελείωσε αυτό με την πέργολα. Όχι, έτσι. Τελείωσε. Ναι, δηλαδή πριν λήξει ο μήνας, να περιμένουμε άλλη μια επίσκεψη. Ναι, αυτή η ενημέρωση την είχα τώρα από μια ώρα. Να, πριν, ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Τι να πω. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Και εμείς να τρέχουμε. Και κάποιοι άλλοι, Μαρία, τα λεφτά. Σωστό και αυτό. Αυτό είναι απόλυτο εργαλείο για όλα τα υπόλοιπα. Γιατί λοιπόν, βλέπουμε συνέχεια να πεντάσουν τα έργα, πάνε κάπου αλλού και εμείς δεν έχουμε. Απεντάχθηκε το φράγμα, πάει το Άγιαν μπορεί να χαθεί, το άλλο φράγμα, την παραλία χάσαμε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Θεός βοηθός. Ναι. Περιμένουμε λοιπόν τον εργολάβο. Τι μέχρι την Πέμπτη, έτσι κάτι θα γίνει πάλι. Οπότε να είμαστε όλοι stand-by που λέμε. Αυτή η εβδομάδα έχει πολλές εξελίξεις σε πολλά μέτωπα. Να ευχαριστήσουμε πολύ πολύ τον πρόεδρο Καφέ Εστίασης, τον κύριο Μιχελαράκη. Καλημέρα σας, πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά με τον κύριο Μιχελαράκη αναφορικά με το θέμα πέργολα. Δεν τελείωσε. Περιμένουμε τον εργολάβο. Μέχρι την Πέμπτη θα ξανά φανεί.